Αγαπημένοι τηλεθεατές του Hellenic TV, σας καλωσορίζω σε μία ακόμα εκπομπή, Διαλέγω Καριέρα, και απόψε έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μαζί μας την κυρία Νικόλ Άννα Μανιάτη, αγαπημένη συγγραφέα από την Κύπρο, χρόνια εδώ στο Λονδίνο, και θα μας μιλήσει για το επάγγελμα του συγγραφέα. Καλωσορίσατε στην εκπομπή μας, κυρία Μανιάτη. Γεια σας, καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να πούμε 5 κουβέντες μαζί και για τους τηλεθεατές. Είναι μεγάλη τιμή μας να είστε μαζί μας, να μας μιλήσετε για αυτή σας την ιδιότητα, τη συγγραφή, και να μας πείτε τα μυστικά της επιτυχίας σας, μιας και έχετε γράψει 13 βιβλία και το 14ο είναι στα σκαριά. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, η συγγραφή τι είναι για σας? Είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιεί κάποιος για να ξεφύγει από την πραγματικότητα, ή είναι ένα μέσο για να προσφέρει ψυχαγωγία στους αναγνώστες? Βασικά και πρωταρχικά για μένα η συγγραφή είναι τρόπος έκφρασης και συναίσθημα πάνω απ' όλα. Ό,τι εμπειρίες, ό,τι συναισθήματα σου δημιουργεί η ζωή γύρω σου, τα μετατρέπεις σε συγγραφή. Αυτό είναι για μένα, τρόπος έκφρασης. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να εκφράσεις όλες σου τις εμπειρίες σε λέξεις που θα δημιουργήσουν εικόνες στην καρδιά των αναγνωστών. Και όχι μόνο εικόνες, γιατί δεν είναι πάντοτε ευχάριστα τα αναγνώσματά μου, αυτά που δημιουργώ εγώ, διότι βασίζονται πάνω στην αληθινή ζωή, εμπειρίες, περιστατικά που είχα ζήσει ή που συνάντησα σαν μάρτυρας. Ωραία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχετε πλούσιο βιογραφικό, έχετε σπουδές στην αγγλική φιλολογία και στην νοσηλευτική, δύο έτσι εκ διαμέτρου αντίθετες επιστήμες. Κατά πόσον σας βοήθησαν αυτές οι γνώσεις που αποκομίσατε από τις σπουδές σας να καταφύγετε στη συγγραφή και να ξεδιπλώσετε αυτό σας το ταλέντο? Με έχουν βοηθήσει αφάνταστα, ομολογουμένως. Η νοσηλευτική, την οποία είχα σπουδάσει εδώ στο Λονδίνο, πριν χρόνια, όταν υπήρχε ακόμα το Κινέτο Memorial Hospital στο Ealing, και με έφερε πολύ κοντά στον ανθρωπινό πόνο. Με έμαθε να κοιτάζω βαθιά την ψυχή τους. Οι άνθρωποι αυτοί υπέφεραν. Μην ξεχνάμε ότι πριν τόσα πολλά χρόνια δεν υπήρχαν και όλες αυτές οι ευκολίες στην νοσηλευτική. Και ανοιγόντουσαν. Δεν είχαν εκείνο το... Καταρχάς δεν είχαν τα κινητά. Όλη μέρα μπροστά στα κινητά. Επομένως η επικοινωνία με τις νοσηλεύτριες ήταν ζωτική σημασίας για αυτούς. Οπότε μας ανοίγαν την ψυχή τους. Πάρα πολλά περιστατικά, ανθρώπινος πόνος, εμπειρίες, ευαίσθητη ανθρώπινη ψυχή, όλα αυτά. Γινόμασταν δέχτες. Αργότερα και μάζευα τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις. Αργότερα όταν άνοιξα φροντιστήριο στην Ελλάδα, ήρθα κοντά με τα παιδιά. Έμαθα εκεί να παρατηρώ την ευαισθησία των παιδιών, την συμπεριφορά τους, γενικά την παιδική ψυχή, τις αντιδράσεις τους. Θέλει μεγάλη ευαισθησία το παιδί. Πρέπει να μάθεις να το ακούς πιο πολύ από το να τον θετείς. Πρέπει να ακούς το παράπονο του, να ακούς τη δυσκολία του και αν μπορείς σαν δάσκαλος να βοηθήσεις. Από εκεί ξεκίνησαν ένα σωρό άλλες εμπειρίες που έζησα μέσα στην τάξη και τις οποίες
κατασύγασα στο υποσυνείδητο μαζί με τις εμπειρίες της νοσηλείας και όταν τελικά έκλεισα το φροντιστήριο και είχα χρόνο στα χέρια μου, άρχισα να εκφράζω όλες αυτές τις εμπειρίες που πέρασα και στα δύο επαγγέλματα. Χρειάζεται η συγγραφή μεγάλη ευαισθησία στον ανθρώπινο πόνο, παρατηρητικότητα και φαντασία. Μην υποτιμούμε τη φαντασία, γιατί αν γράφει κανείς μόνο για τον ανθρώπινο πόνο, θα δώσει ένα βιβλίο, μια ιστορία πολύ καταθλιπτική ή θα πάρει τη μορφή ενός συγγράμματος, γιατί ασχολούμαι πολύ και με την ψυχολογία των ηρώων μου. Επομένως βάζεις και τη φαντασία. Δηλαδή οι ήρωες μου είναι ήρωες φανταστικοί σε πραγματικά όμως γεγονότα τα οποία είδα, έζησα, έγινα μάρτυρας αυτόπτης, όλα αυτά. Δεν νομίζω, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι ή να συνεχίσω εγώ, να μην γίνομαι μονοτονή, okay. Ναι, μας είπατε για το πλούσιο υπόβαθρο και το πλούσιο υλικό που σας δώσανε αυτές οι εμπειρίες σαν νοσηλεύτρια και σαν εκπαιδευτικό στην Αθήνα. Ναι. Και μετά αφού γεμίσατε έτσι, αφού γεμίσατε το μυαλό σας και την ψυχή σας με όλες αυτές τις εικόνες και αυτές τις ιστορίες, αρχίσατε να τις ξεδιπλώνετε μέσα από τη συγγραφή. Άρχισα να τις εκφράζω πραγματικά. Ναι. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Δεν είναι εύκολο, γιατί το λέτε αυτό? Πώς καταφέρατε να δομήσετε το κάθε βιβλίο? Να σας εξηγήσω, γιατί για να γράψεις αυτά τα πραγματικά γεγονότα πρέπει να ταυτιστείς με τους ήρωες σου. Πρέπει να μπεις στην ψυχή τους, έστω κι αν είναι χαρτινοί ήρωες, φανταστικοί. Όμως τα γεγονότα, μιας που ήταν αληθινά, πρέπει να τους δώσεις τη δυνατότητα να αντιδρούν στο χαρτί με την ίδια δύναμη ψυχής που τα είδες εσύ σαν μάρτυρας. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να μπεις στην ψυχή τους, στη σκέψη τους. Να σκεφτείς όπως αυτή, να νιώσεις όπως αυτή. Και επειδή οι ήρωες ποικίλουν και είναι πολλοί σε κάθε βιβλίο, δεν είναι πάντα μόνο ένας, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα, την ευελιξία να αλλάζεις από την ψυχολογία ενός παιδιού π.χ. στην ψυχολογία ενός ενήλικα, ενός καλού, ενός πραγματικά κακού ανθρώπου και να συνειφαστείς μαζί του, ούτως ώστε να τον αποδώσεις ζωντανά. Πώς αλλιώς θα τον νιώσει ο αναγνώστης όταν διαβάζει το βιβλίο? Πώς θα νιώσει τα συναισθήματα αυτά? Πραγματικά όταν έγραφα τον Εκτώτο Άγγελο, ένα βιβλίο που παρουσιάστηκε και στο Hellenic Center υπό την αιγίδα της πρεσβείας μας και εννοώ της κυπριακής πρεσβείας, μιας που είμαι η συγγραφέας των τριών πατρίδων, όπως είχες πει και εσύ. Και με είχε επηρεάσει αφάνταστα αυτό το παιδί, η ηρωίδα μου όταν την περιέγραφα, η μικρή Σοφία, και παρακολούθησα, γιατί είχα πάρει το έναυσμα από ένα περιστατικό που συνέβη στο σχολείο πριν πολλά πολλά χρόνια. Ναι. Και είχα δει παιδάκι να χτυπάει τους καρπούς του ή να τραβάει τις βλεφαρίδες του και μου έκανε εντύπωση
τελικά έμαθα αργότερα, αφού δύο περάσαν αρκετά περιστατικά και μίλησα με τη μητέρα του, ότι το παιδάκι θεωρούσε τον εαυτό του υπαίτιο επειδή χωρίσαν οι γονείς του. Ναι. Και σου λέει, αν μάθει ότι τιμωρώ τον εαυτό μου, μπορεί να γυρίσει πίσω ο μπαμπάς. Ναι. Δηλαδή η ψυχολογία του παιδιού είναι πολύ, πολύ περίπλοκη. Δεν είναι όπως των ενηλίκων και παίρνω στραβά κάποια πράγματα, γίνονται, νιώθουν υπαίτιοι για καταστάσεις που δεν είναι. Καμιά φορά η υπερβολική αγάπη τα σπρώχνει προς αυτό, γιατί το θεωρούν ότι μ' αγαπάει. Πώς είναι δυνατόν να μ' αγαπάει τη στιγμή που δεν θέλει να γίνω καλύτερος και δεν με τιμωρεί καθόλου. Ναι. Οπότε και η υπερβολική αγάπη και η παραμέληση, η αδιαφορία και το bullying καμιά φορά, όλα αυτά συνεισφέρουν στο να στραφεί ένα παιδί στην αυτοκακοποίηση, τιμωρώντας έτσι τον εαυτό του. Για να το γράψω λοιπόν αυτό το βιβλίο, πήγαινα πολύ καιρό στο νοσοκομείο, το παιδικό νοσοκομείο του, που έχω γίνει μέλος, να μην αναφέρω και τα όνομα, και μου στέλνουν τις κάρτες τα παιδιά, είναι για ανίατες ασθένειες, δεν είναι για αυτοκακοποιημένα παιδιά. Οι παιδοψυχολόγοι όμως που είναι εκεί και συντρέχουν τα παιδιά, με έχω είτε τον Great Ormond Street, το ξέρετε όλοι. Ναι. Μου έχουν δώσει πολύτιμες πληροφορίες για αυτοκακοποίηση παιδιών. Και για να, επειδή είναι σκληρό βιβλίο, ευαίσθητο, του έδωσα ένα διαφορετικό τέλος και το έκανα φανταστικό, να μην είναι, για να μην φοπλακωθούν πολύ, αλλά εκείνο που ζητάω από τον αναγνώστη είναι να ευαισθητοποιηθεί, να σκεφτεί, να αναρωτηθεί για πολλά πράγματα καθημερινότητος που τα περνάμε έτσι. Έμενα ξάγρυπνη νύχτες μετά, σκεφτόμενη τη μικρή Σοφία, την ηρωίδα μου, που την ανάγκασα στο βιβλίο να υποστεί αυτά που υπέστη. Ναι. Καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι πόσο σας επηρεάζουν και εσάς τα βιβλία σας και με επηρεάζουν τα βιβλία. Δεν τα γράφω λοιπόν για να... ο κύριος σκοπός δεν είναι για να ευχαριστήσω άλλους που τα γράφουν, ούτε να δημιουργήσω απατηλά συναισθήματα ικανοποίησης, όχι. Γράφω την πραγματικότητα. Γι' αυτό είναι σκληρά. Δεν ξέρω, θα τα χαρακτήρισε κανείς μη εμπορικά. Δεν ξέρω. Πάντως έχουν επιτυχία, διότι καμιά φορά οι αναγνώστες θέλουν και την πραγματική αλήθεια και δεν θέλουν να ζουν σε παραμύθια. Mm-hmm. Άλλοι αναγνώστες όμως προτιμούν αυτό, γιατί είχαν αρκετές δυσκολίες στη ζωή τους. Οπότε η συγγραφή είναι όπως ο αναγνώστης. Ποικίλος τρόπος έκφρασης και ποικίλα γούστα. Είναι σαν, κάτι σαν την τροφή, το φαγητό. Αυτό που αρέσει σε μένα μπορεί να μην αρέσει σε εσάς. Mm-hmm. Ναι, όντως, ο καθένας διαβάζει αυτό που του αρέσει, αυτό που γεμίζει την ψυχή του. Τι πρέπει τελικά να έχει ένας συγγραφέας για να είναι πετυχημένος, ή καλύτερα τι πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει συγγραφέας, να πετύχει να γράψει βιβλία? Πρέπει να έχει ταλέντο, να επιδίδεται σε συνεχή μελέτη ή να έχει φαντασία? Προσωπικά, εγώ θα έλεγα ότι ένας
συγγραφέας θα πρέπει, συγγραφέας, μυθιστοριογράφος θα το έλεγα, συγγραφέας είναι πολύ βαριά λέξη, έχει μεγάλη βαρύτητα πίσω της, αλλά θα πρέπει να έχει μεγάλη ευαισθησία, παρατηρητικότητα, το τι γίνεται γύρω του, να παίρνει τα παραδείγματα από την ίδια τη ζωή, να μην σκέφτεται ότι γράφω αυτό το βιβλίο για να πουλήσει, για να γίνει ευπόλυτο ή οτιδήποτε, να το γράφει γιατί το νιώθει. Και φυσικά, όπως είπα και πριν, οι αναγνώστες είναι ποικίλων γούστων, αλλά είναι και οι καλύτεροι κριτές. Μην το ξεχνάμε. Διαβάζοντας ένα βιβλίο το οποίο του τραβάει προσωπικά και μπορεί τον διπλανό του να μην το συγκινήσει, θα βρει μέσα κάτι που θα του αρέσει. Θα κρίνει. Κάποιο άλλο μπορεί να το κρίνει πολύ πιο αυστηρά. Όπως και να έχει το πράγμα, η κριτική των αναγνωστών είναι πολύτιμη. Φτάνει βέβαια να είναι χωρίς κακεντρέχεια, έτσι. Να εκφράσει την προσωπική του γνώμη. Γινόμαστε εμείς οι δημιουργοί των βιβλίων πιο καλύτεροι γινόμαστε με τις παρατηρήσεις τους, χωρίς όμως να αλλάξουμε το δικό μας προσωπικό στυλ. Εγώ δηλαδή δεν θα άλλαζα, γιατί έχω πάρει πάρα πολλά σχόλια για αρκετά βιβλία μου, τα οποία έχουν αρέσει απάνταστα, αλλά το τέλος δεν τους άρεσε πολύ. Ήταν ένα τέλος πραγματικότητας, δεν ήταν φανταστικό. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το άλλαζα ποτέ το τέλος. Γιατί οδηγείται εκεί, μόνο του. Και γιατί οι ήρωες δεν θα έπρεπε να βρουν τόσο εύκολα τη συγγνώμη. Άρα οδηγούμαστε τώρα σε μια άλλη ερώτηση που είχα σκεφτεί. Τα ευπόλυτα βιβλία, αυτά δηλαδή τα βιβλία που έχουν επιτυχία και πολλούνται, είναι και ποιοτικά? Γιατί μέσα από αυτό που μου είπατε προηγουμένως, είναι ποιοτικά. Γιατί από τη στιγμή που ο αναγνώστης τα αγαπά και τα επιλέγει, σημαίνει ότι αγγίζουν την ψυχή του, και άρα είναι και ποιοτικά. Υπάρχουν τόσοι πολλοί συγγραφείς τελευταίως. Ένα βιβλίο, για να είναι ευπόλυτο, κάποτε μάλλον, όταν ήταν ευπόλυτο, ήταν γιατί άγγιζε τον αναγνώστη και τις προτιμήσεις. Και τώρα το ίδιο είναι, μόνο που εξαρτάται ένα βιβλίο και κατά πολύ μεγάλο τρόπο από το marketing. Ανάλογα τι marketing έχει ο καθένας συγγραφέας, τόσες είναι και οι πωλήσεις του. Τώρα, το κατά πόσον το ευπόλυτο είναι πάντοτε και ποιοτικό, αυτό δεν θα μπορούσα να σας το πω, διότι όπως είπαμε πιο πριν, εξαρτάται από τα αναγνωστικά γούστα. Mm-hmm. Κάτι που εγώ δεν θα το βρω, τα αισθηματικά παραδείγματος χάρη, δεν είναι το στυλ μου. Παρ' όλα αυτά, χιλιάδες κόσμος θέλει να διαβάσει αυτού του είδους τις ιστορίες, γιατί δεν προβληματίζεται, περνάει όμορφα, άνετα, του αρέσει. Άλλοι προτιμούν τα αστυνομικά. Τι να πω, είναι ανάλογα στα γούστα των αναγνωστών. Οπότε θα γίνει το ευπόλυτο διαφόρων ειδών βιβλίων. Το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει στη μνήμη. Εγώ θα προτιμούσα το βιβλίο μου που θα γράψω ή έγραφα ή τα βιβλία μου γενικά σαν μυθιστοριογράφος, σαν δημιουργός, να αφήσουν
έντονα συναισθήματα και όταν το κλείσει ο αναγνώστης, παρότι τον πόνεσε ή τον ανακούφισε, παρότι του δημιούργησε αντιφατικά συναισθήματα, να το θυμάται για καιρό. Mm-hmm. Να τον επηρεάσει ούτως ώστε να το θυμάται. Αυτό για μένα είναι το καλό βιβλίο. Mm-hmm. Το να το διαβάσεις, να το κλείσεις, να το βάλεις στην άκρη και να μην σε ενδιαφέρει άλλο, σχεδόν να μην θυμάσαι ούτε τον τίτλο, Okay, μπορεί να ήταν ευπόλυτο για ένα διάστημα και μετά να ξεπεράστηκε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα μια κέρια ερώτηση. Κατά πόσον κάποιος μπορεί να βιοποριστεί από το επάγγελμα του συγγραφέα? Δηλαδή, αν κάποιος πει θέλω να γίνω συγγραφέας και να επιδοθεί σε αυτό, να συνεργαστεί με έναν εκδοτικό οίκο και να επιδοθεί στη συγγραφή βιβλίων, μπορεί να ζήσει με αυτό? Δεν έχω άποψη για αυτό το θέμα και το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν κάποιος αρχίσει να γράφει με αυτό το σκοπό, είναι προτιμότερο να μην γράψει. Ναι. Η συγγραφή είναι έκφραση, όπως έκφραση, είναι συνέστημα. Δεν είναι βιοποριστικό επάγγελμα. Υπάρχουν πολλοί που μπορεί να υπήρξαν πολύ τυχεροί και να έχουν βγάλει πολλά λεπτά από αυτό. Όμως, δεν θα πρέπει να είναι το κίνητρο κάποιου, ούτε και ο σκοπός. Το κίνητρο και ο σκοπός θα πρέπει να είναι το συναίσθημα, η έκφραση, ο προβληματισμός των αναγνωστών να θίξει κοινωνικά προβλήματα, θέματα τα οποία δεν έχει θίξει κανένας, πρωτοποριακά, σκληρά, αλλά αληθινά. Αυτό είναι για μένα. Ωραία. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω, πού μπορεί κάποιος να βρει τα βιβλία σας, γιατί έχετε γράψει έτσι πολύ ενδιαφέροντα βιβλία, διαφορετικές θεματολογίες, ενδιαφέρουσες. Πού μπορεί κάποιος, από πού μπορεί κάποιος να πάρει? Πάρα πολύ διαφορετικές θεματολογίες, μέχρι την περίπτωση γιου που ψιλοφόρτωσε τη μητέρα του. Ναι. Αυτό είναι πραγματικό περιστατικό που είχε συμβεί τη δεκαετία του 60 όταν ήμουν νοσοκόμα στο Λονδίνο. Τότε η ψυχολογία ακόμα δεν ήταν τόσο εξελιγμένη για τους κακοποιούς, αλλά έμεινε και την εξέφρασα με άλλο τρόπο στο βιβλίο «Αόρατος δεσμός» και ξέρω πολύ καλά πόσο μπορεί να επηρεάσει μια μικρή κίνηση, ένα παιδάκι 7 μηνών, 6 μηνών. Διέβασα δηλαδή τόμους παραψυχολογίας για να μπορέσω να αποδώσω όλα αυτά. Από τον ίδιο τον εκδότη, στο site «Ψυχογιός», και τα παραγγέλια από εκεί θα τον κατευθύνουν, δεν ξέρω με διαφορετικό τρόπο, γιατί δεν μπορώ να φέρω εγώ βιβλία εδώ να τα εμπορευτώ. Εγώ έκανα τις παρουσιάσεις μου στο Hellenic Center 2 φορές, μεγάλη τιμή για μένα, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορώ να φέρω βιβλία, δεν έχω το δικαίωμα αυτό. Πρέπει να έχεις ειδική άδεια. Επομένως, οι τηλεθεατές μας, αν ενδιαφέρονται να διαβάσουν τα βιβλία σας, μπορούν να πάνε στην ιστοσελίδα του Ψυχογιού και να τα προμηθευτούν από εκεί. Ακριβώς. Είτε σε μορφή e-book. Ηλεκτρονική μορφή, είτε ταχυδρομικός, το ίδιο το βιβλίο, σε κανονική μορφή. Ναι. Ποια είναι τα επόμενα σας σχέδια? Έχετε στα σκαριά κάποιο βιβλίο, από ό,τι ξέρω? Είναι ένα, το οποίο δεν θέλω να πω ακόμα τον τίτλο, το οποίο βρίσκομαι στη μέση του. Αλλά λόγω καταστάσεων τώρα τελευταία το έχω αφήσει. Όμως το Σεπτέμβριο επανακυκλοφορεί ένα βιβλίο μου καινούργιο για αυτό τον εκδοτικό οίκο. Είχε όμως
κυκλοφορήσει στον προηγούμενο πριν χρόνια πολλά. Είχε γραφτεί το 2000 και όμως είχε πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Εύχομαι και ελπίζω και τώρα, πάλι κοινωνικό, και ελπίζω πολύ σύντομα να δω και το εξώφυλλο. Ακόμα δεν έχει τελειοποιηθεί το καινούργιο εξώφυλλο, ξέρω όμως ότι θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Μετά από αυτό εύχομαι όλες οι καταστάσεις να πάνε κατευχήν για όλο τον κόσμο και θα δούμε πότε θα τελειώσω και αυτό το βίντεο τελειωμένο. Το 14ο βιβλίο σας. Ναι. Πολύ ωραία, να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία, να είστε πάντα έτσι δημιουργικοί. Αλλά μπορώ να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Είχα την τρομερά μεγάλη τιμή να γίνω μέλος, να με δεχτούν δηλαδή σαν μέλος, στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Και επίσης κάποια βιβλία μου είχαν προταθεί στο Υπουργείο Παιδείας στην Κύπρο για βραβείο λογοτεχνίας. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω γιατί είμαι μακριά, αλλά ό,τι και να ήταν, ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Επίσης, τα εκπαιδευτικά βιβλία μου που είχα γράψει όταν είχα ακόμα το φροντιστήριο, τα τρία από αυτά είχαν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Το τέταρτο είχε κυκλοφορήσει από την Παγκόσμια Εκδοτική Εταιρεία Λόγμα. Και αυτά ήταν δημιουργία ζωής. Ακόμα χρησιμοποιούνται αυτά τα βιβλία στα φροντιστήρια και με κάνουν περήφανη για κάποια πράγματα που έχω αφήσει πίσω. Πολύ ωραία. Έχετε λοιπόν αφήσει το σφραγίδα σας, τη σφραγίδια σας, μια βαριά παρακαταθήκη στα χέρια των εκπαιδευτικών, αλλά και γενικότερα στα χέρια των αναγνωστών που μπορούν να διαβάσουν τα βιβλία σας, να προβληματιστούν, να γνωρίσουν διάφορες καταστάσεις μέσα από τα δικά σας μάτια, από τη δική σας οπτική γωνία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου που ήσασταν μαζί μας, που μας διαφωτίσατε για αυτό το πολύ όμορφο και γοητευτικό επάγγελμα του συγγραφέα. Και όποιος θέλει να το ακολουθήσει, λοιπόν, πρέπει να το αγαπάει. Ασφαλώς και πρέπει να το αγαπάει και δεν το αποκαλώ ούτε επάγγελμα, ούτε είμαι συγγραφέας. Είμαι δημιουργός, μυθιστοριογράφος, που εκφράζω την καθημερινότητα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Με φαντασία. Ναι, ναι, με φαντασία. Πολύ φαντασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας, τη φιλοξενία σας και εύχομαι τα πάντα να πάνε ευνοϊκά για όλο τον κόσμο. Να περάσουμε και αυτή την κρίση και να ξαναγυρίσουμε στην ρουτίνα μας. Τους κανονικούς μας ρυθμούς. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στα επόμενα σχέδιά σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.